καλησπέριζω όλους και ευχαριστώ πάρα πολύ για την παρουσία σας. Να ευχαριστήσω και άμα ξεχάσω κάποια ονόματα να μου τα θυμίζετε. Κατά σειρά θα πω την Όλγα Τιμούσιο, η οποία είναι προϊστομένη πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης. Έχει διατελέσει υποψήφια Δήμαρχος Φλόρινας, με την οποία συμπορεύτηκα και εγώ, διατελέσαμε Δημοτική Σύμβουλη μαζί. Ευχαριστώ τον Στρατάκη Μιλιάνη, που έχει διατελέσει νομάρχης στη Φλόρινα. Τον Αόμπτο Χρήστο, ο οποίος αυτή τη στιγμή είναι εκτεθειμένο μέλος της Διοικητικής Επιτροπής του ΠΑΣΟΚ. Τον Σιάκο τον Κώστα, ο οποίος είναι πρόεδρος του Εργατικού Κέντρου. Τον Εμίλιο τον Ασπρίδη, που διατέλεσε αρκετές φορές δήμαρχος περάσματος. Τον Χάτζη τον Μιχάλη, ο οποίος είναι τώρα εν ενεργεία πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου Φλόρινας. Τη Φαναγιωτίδου την Ελισάβετ, η οποία έχει διατελέσει εν υπερπεριάρχης. Ξέχασα κανένα. Τον γραμματέα, τον Μαρκέκης, τον Στάιο τον Βαγγέλη. Πρόεδρος του Εργατικού Κέντρου. Ευχαριστώ την συνυποψήφια την Καραδάκου την Όλγα που παρευρίσκεται αν και ασθενής. Να αναφέρω τηλεφωνικά τις ευχές και τους αγωνιστικούς χαιρετισμούς ο Θόδωρος ο Σουμπάσης, ο οποίος ήταν υποψήφιος βουλευτής του ΠΑΣΟΚ, ο Κοσκοσίδης ο Δημήτρης, ο οποίος και επίσης ήταν υποψήφιος βουλευτής με το ΠΑΣΟΚ, ο Στέλιος ο Μαυρίδης, ο οποίος σήκωσε το βάρος στις προηγούμενες δύο αναμετρήσεις, τις δυσκολότερες που είχαμε με τον ΠΑΣΟΚ. Θα προλογίσει, θα πει δύο λόγια ο υπουργός μας, ο κ. Γιώργος Λιάνης, και μετά θα πάρω το λόγο εδώ. Συμπατριώτες, σύντροφοι και συντρόφισσες, εμένα θα μου επιτρέψει να μην χαιρετήσω ένα προς ένα. Να πω ότι είμαι πολύ περήφανος που είναι το όλο ΠΑΣΟΚ εδώ απόψε, γιατί χθες ήμασταν στο Φιλότα και είπαμε κάποια πράγματα εκεί. Θα ξεχάσω να τον αναφέρω τον γραμματέα και του ζητώ συγγνώμη, γιατί ξέρω πόσε προσπάθειε καταβάλει και δεν ήθελα να έχω διοικήσει κανέναν. Μου το υπενθύμισα μετά και ζητώ συγγνώμη, ειλικρινά. Κοιτάξτε τώρα, θέλω να πω πολύ λίγα λόγια, αλλά θα πω αυτά που ένιωσα μόλι βγήκα εδώ. Θα είναι ωραία η στιγμή που θα παραδώσουμε εμεί οι παλιότεροι τη σπιτάλη σε ένα νέο βουλευτή του ΠΑΣΟΚ. Θα είναι μια πολύ ωραία στιγμή αυτή για μένα και για εσάς. Και αυτό το ψηφοδέλτιο έχει μια δυνατότητα τέτοια. Δεν ξέρω ποιες είναι οι συγκυρίες, που δεν είναι οι ευνοϊκότερες για μας, αλλά έχει πολύ ωραία πρόσωπα μέσα. Να έχω να πω δύο λόγια. Τη συγκίνηση όμως θα μου επιτρέψετε να την καταθέσω για ένα μόνο άτομο. Για τον Γκάρι τον Ζώσκο. Τον είδα απόψε εδώ και θυμήθηκα όλες τις αναμετρήσεις, αυτές τις καμιά φορά και διαφωνίες που τα σβήνει όλα ο χρόνος, τα σβήνει όλα το γεγονός ότι ήταν έντιμα τα πράγματα και θα έλεγα εγώ ότι αν αισθάνθηκα ότι κέρδισα αυτές τις εκλογές, τη δόξα μου την έδινε το πόσο σοβαρό ήταν ο τύπος αλλού. Πού είσαι, Μιχάλη, σε χαιρετώ, ειλικρινά, εγκάδια και μόνη η καρδιά μου. Είναι και εδώ πολλοί φίλοι με τους οποίους έχω δώσει αγώνας και πάλι δώσαμε τόσα πολλοί αγώνες στη Φλόρινα, αλλά αυτό είναι ξεχωριστό. Να χαμογελάμε, να χαιρόμαστε που βλεπόμαστε. Δεν υπάρχουν στους άλλους χώρους αυτά. Εκεί οι ενότητες είναι, όσο ήταν η ενότητα του Ζαπίου Μητσοτάκης, πώς λέγεται, Καραμαλής και Σαμαράς, αυτή φανταστείτε πόσο μεγάλη ενότητα έχουν, η δική μας δεν είναι τέτοια. Εδώ υπάρχει μια αραγής, ένα συνικό τείχος είμαστε. Είμαι πολύ χαρούμενος που μου έκανε την τιμή ο Τέλη να πω δύο λόγια γι' αυτόν και για την εκλογική μάχη 48 ώρες με χωρίζουνε, γιατί πάντα τον βλέπω σαν τον καλό στρατιώτη του χώρου. Υπάρχει ένα θεατρικό έργο, ο καλός στρατιώτης ΒΕΙ, στο ΠΑΣΟΚ είναι αυτός. Αθόρυβος,
ήρεμος, αυτοκυριαρχημένος, αρχοντικός, ευγενής. Έτσι τον έχω γνωρίσει. Και πάντα κόντρα στον έμαθα την πέστροφα. Δηλαδή πήγε να γίνει, τι έπρεπε να γίνει, έγινε νηπιαγωγός, ένα επάγγελμα κατεξοχή για τις γυναίκες και εκπροσωπήθηκε τους νηπιαγωγούς σε χώρο πανελλαδικό, ας το πω έτσι. Θυμάμαι και από κάτι άλλο χαριτωμένο που θα μου ήταν χρήσιμο μένα, αλλά δεν πρόλαβα. Έχω κάνει πολλούς γάμους στη ζωή μου. Κάποτε έδινε κάτι κουρσάρες σε κάτι μελώνικους και του λέω μια μέρα, μα καλά, εγώ δεν θα πάρω μια τέτοια κούρσα. Εγώ είμαι στο τέταρτο γάμο, εγώ δεν μπορώ να κάνω πέμπτο παιδιά. Όπως καταλαβαίνετε είναι δύσκολο. Και δωρεάν. Και δωρεάν, το τονίζω. Ναι. Το δωρεάν δεν με συγκινούσε, δεν με διέφερε. Με διέφεραν αυτές τις φοβερές κουρσάρες. Επειδή είναι τέταρτο δωρεάν. Λοιπόν, είμαι κι εγώ εδώ πάλι, παρά τα θρυλούμενα ότι έχω καταλήψει το χώρο από πολύ καιρό. Εγώ είμαι εδώ τώρα πόσα χρόνια, ρε παιδιά. Από το 89 που ήρθα, δεν έχω λείψει μια μέρα. Ενώ ότι μια μέρα, μια στιγμή μεγάλη του Πασόκ εδώ. Με τα καλά, με τα κακά, με τα σχημά μας εδώ. Με τις δόξες μας εδώ. Με τις ήττες μας εδώ. Και μου αρέσει που βλέπω τόσους καλούς και άξιους νέους σήμερα. Και τους βλέπω όχι μόνο εδώ στην Φλόρινα, παιδιά. Αν θα δείτε, βλέπετε όλη τη τηλεόραση. Τα νέα παιδιά που εκπροσωπούνται από το Πασόκ στην τηλεόραση είναι ό,τι πιο χαρισματικό υπάρχει στον χώρο. Σας το λέω με πολύ ειλικρίνεια, σαν ένας ας πούμε δημοσιογράφος που τους κρίνει πολύ αυστηρά. Εξαιρετικά είναι τα νέα μας παιδιά. Τα λαντούχα. Και ξυπνάω να δεν είναι τυχαίο που υπάρχουν αυτοί όλοι τώρα που υπάρχουν σήμερα. Κοιτάξτε αντιπάλους συντρόφους, όχι αντιπάλους, στη μάχη, αλλά εξαιρετικούς. Και ο Λάζαρος και η Διαμάντο και αυτό το πρόβλημα που με συγκλώνησε να είναι πριν δύο μέρες στο νοσοκομείο της Φλόρινας και να βρει το κουράγιο να σηκωθεί με δική της ευθύνη και να είναι απόψε εδώ. Αυτό αξίζει ένα χειροκρότημα από τη μεγάλη δική μας πλευρά. Εγώ ετοιμάζομαι, εγώ κλείνομαι, γιατί δεν έχω δει τέτοια πράγματα πολλά. Φαντάστηκα να στο πω με ειλικρίνεια ότι μπορεί και να παραιτηθείς. Αλλά από ό,τι κατάλαβα ότι το πέρασε, σου πέρασε κανένα το μυαλό, ε. Χαίρομαι. Λοιπόν, δεν είναι αυτό. Με συγκινεί το ότι ο Τέλης επίσης εκφράζει μια περιοχή για μένα πολύ ιδιαίτερη. Και για εσάς φαντάζομαι. Δεν υπάρχει πρέσπα στην Ελλάδα, ρε παιδιά, πώς να το κάνουμε. Πόλεις υπάρχουν ωραίες σαν τη Φλόρινα. Πρέσπα στην Ελλάδα δεν υπάρχουν. Δεν είναι μόνο ότι είναι το ακροτελεύθερο κομμάτι της χώρας. Θα έλεγα ότι είναι και το ακροτελεύθερο κομμάτι του έθνους. Που δεν μας έβλεπαν αυτοί σαν έθνος εδώ. Δεκαετίες. Και τα έχει ζήσει πρέσπα αυτά. Και όπου έχει και την, θα έλεγα, το ένδοξο παράσημο της τελευταίας του τελευταίου δράματος του Ευκοινίου Παλέμου. Εγώ το λέω παράσημο για την περιοχή μας, παρόλο που είναι δράμα. Η πρέσπα λοιπόν που είναι σωτήριος παράδεισος, τα γράφει και ωραία μέσα εδώ στο φυλάδιό του, σύνολο το είδα, ο δωδεκάλογος του Τέλη θα τον έλεγα εγώ, όπως υπάρχει ο δωδεκάλογος του Παλαμά. Στα δώδεκα που λες εδώ, και αυτά θα διαβάσω, συμφωνώ σε όλα εκτός από το ένα που δεν το ξέρω. Θέλει να συντελέσει, να γίνει η οδική σύνδεση με την Εγνατία. Τεράστια. Ας το πω έτσι, δική μας, δική μου. Όχι αμέλεια. Δεν έγινε. Στα μεγάλα λάθημα, στα μεγάλα λάθημα. Με χιλιάδες λόγους που δεν μπορώ να σε εξηγήσω σήμερα. Θα ήταν σημαντικό να έχει γίνει. Και δεν έχει γίνει ακόμα. Επαναλειτουργία τη δρομική γραμμή Φλόρινα Μοναστηρίου. Μα εδώ δεν λειτουργεί η γραμμή Φλόρινα Θεσσαλονίκη, όπω βλέπετε. Σωστό είναι το όνειρο μοναστηρίου και από την άλλη μεριά πάνω μα πάει πάλι η Καστοριά. Από εδώ μα τρώει η Κοζάνη, από εκεί η Καστοριά. Θέλουν να την πάνε πάλι με τελωνιακή, μάλλον το τέλο τη δρομική γραμμή να είναι όταν θα γίνει η διεθνή στην Κοζάνη. Τι σχέση έχει η Κοζάνη με τα σύνορα. Υπάρχει κανένα κράτο που συνορεύει την Κοζάνη. Είναι έτοιμο να το κάνουν και αυτό. Εντάξει. Λέει διαπλάτηση, κάτι ουσιαστικά δρόμος Φλόρινας προς το Όνειρο. Πρέπει να γίνει. Θα τις χάσουμε τις πρέσπες. Είναι μακριά. Από εκεί είναι 30, από εμάς είναι 60. Οικονομικά και είναι παραμετρίων περιοχών. Δεν πραγματοποιήθηκε, αλλά κάποια πράγματα γίναν στα χρόνια μας. Δεν θέλω να το πω και αυτό. Πρέπει να είμαστε πολύ περήφανοι, παιδιά. Και στη Φλόρινα πρέπει να είμαστε περήφανοι και στην Ελλάδα. Δεν υπάρχει μεγάλο έργο, το έλεγα και χθες,
μεγάλο έργο στην Ελλάδα που να μην φέρει υπογραφή Ανδρέας Παπανδρέου και Κώστας Βαλιώτης. Ψάχτε τα όλα. Ρίο Αντίριο, Εγνατία, Αττική Οδός, Προαστιακός, Ελευθέριος Βενιζέλος. Δεν μας δείχνει ένα έργο για την Νέα Δημοκρατία. Ένα έργο μεγάλο. Όταν ήρθαν στην Φλόρινα και να μας δείξουν πιο μεγάλο έργο έχουν κάνει εδώ, μας είπαν για το συμπαθέστατο περίπτερο που υπάρχει στην Πρέσπα για τα Φασόλια, που είχε γεννιάσει ο ίδιος ο Καραμανής αν είμαστε. Τι άλλο έχει κάνει η Νέα Δημοκρατία στην Φλόρινα? Για πείτε μου. Και εμείς έχουμε να παραθέσουμε 100 πράγματα. Δεν θα τα πω γιατί συνδέονται και με την εποχή μου. Δεν θέλω να μιλήσω για τα πράγματα που κάναμε όλοι μαζί. Τα ξέρετε. Μείωση ΦΠΑ καθεστώς της Ιωνικής Ελλάδας. Το είχαμε προσπαθήσει να το κάνουμε μέσω της εντοπιότητας και σε ένα χρόνο το κάναμε. Αυτό είναι ακόμα περισσότερο που ζητάει. Αναδιοργάνωση γεωργίας κτηνοτροφίας. Ευτυχώς έχουμε και την, στο ψηφοδέλτιο διαμάντα, πρέπει να το κάνω. Αυτό μια ιδιαίτερη φορά που τα παίρνει στα δάχτυλα τα θέματα αυτά. Πρέπει να λέμε τα 4 στο 4. Και αυτή εκφράζει ένα συλλογικό όργανο κάτω. Είναι σε όργανο ευρωπαϊκό, στη σειρά πέμπτη, αν δεν κάνω λάθος. Έχουμε πράγματα, έχουμε στελέχη. Ο νέος που μπαίνει, ο Λαβασίλης, και αυτός είναι σπουδαίος, και αυτός είναι πολύ ικανός. Χαίρομαι. Και αντιμονώ να δω πότε θα παραδώσουμε τη σκυτάλη. Αυτό δεν ξέρω, θα μου το πεις αργότερα. Μείωση, όχι, συγγνώμη. Μείωση 1/4 της τιμής του ρεύματος κατά τους χειμερινούς μήνες, το καταλαβαίνω. Κάτι που ήταν με το μοναστήρι και που είχε. Ένα εξχρονιμός ή τοποθέτηση πίτρων στο θερμοηλεκτρικό ρεγοστάσιο μοναστηρίου. Αυτό δεν το ξέρω. Θέλω να μου το αναλύσει. Άλλη ώρα να το πω και εγώ στην κοινότητα. Τώρα, πολύ ωραία. Λοιπόν, θε να το πει τώρα. Λέω λοιπόν ότι αυτό ο άντρα, εδώ δίπλα μου, είναι ένα πολύ καλό οικογενειάκη, το ξέρω. Είναι γεννημένο στο πλατή. Που λίγοι ξέρουν ότι έχει μια άλλη δική του ιστορία. Δεν είναι η πρέσπες ένας χώρος που είναι απλώς η πρέσπα, είναι ένα Βυζάντιο. Πυροβολή Βυζάντιο η πρέσπα και το πλατή πυροβολή Βυζάντιο και το ίδιο. Είναι ένας άνθρωπος από ό,τι βλέπω ακόμα ταπεινός όπως τον γνώρισα και μας χρειάζεται αυτό στην πολιτική, αν και μας χρειάζεται και το θάρρος και η δύναμη που δεν του λείπουν. Θέλω να το ευχηθώ σε αυτό το δύσκολο δρόμο που θα μπει, γιατί τώρα αρχίζει η δική σας πορεία και δεν θα σταματήσει. Πιστεύω ότι περνάει το Πασόκ τη χρησιμότερη καρδί της ιστορίας του. Δεν θέλω να είμαι απεσιόδοξος. Επειδή περνάει τη χρησιμότερη καρδί της ιστορίας του, πρέπει να είμαστε όλοι παρόντες. Και σε αυτούς και στην Ελλάδα. Και είναι η χρησιμότερη στιγμή της ιστορίας μας, γιατί μας φύγει η μέγενη μιας Ελλάδας που γυρεύει πάση θυσία να βρει διέξοδο από ό,τι συμβαίνει και που επικαλούνται ότι αυτή τη διέξοδο τη δώσουν οι δύο μνηστήρες της εξουσίας, η Νέα Δημοκρατία και η ΣΥΡΙΖΑ. Κατά την ταπεινή μου γνώμη, το μέλλον ανοίγει σε κάτι πολύ πιο σύνθετο από αυτό. Και πρέπει να ετοιμαστούμε για αυτό το μέλλον και στη Φλόρινα και με τη Φλόρινα στο μέλλον αυτό. Δεν θα αντέξουν πια αυτές τις ιστορίες άλλων. Είτε υπάρχει απλή αναλογική, είτε δεν υπάρχει. Θα πρέπει να γίνονται κυβερνήσεις που θα φέρνουν τους Έλληνες πάντοτε στο εμείς και όχι στο εγώ το κομματικό. Δεν ήμασταν προετοιμασμένοι για αυτά. Γι' αυτό βλέπετε και κάθε μέρα παρατράγουδα. Αυτή η μάχη που την κάνουν, ας πούμε, οι λίγαντες, σε εισαγωγικά, την πληρώνουν σε έναν βαθμό ή κάπως πιο κοντά στους γίγαντες, αλλά όχι τόσο ψηλά στα ποσοστά. Πιστεύω ότι θα είμαστε ζωντανοί και θέλω να σου ευχηθώ να συνεχίσεις αυτόν τον δρόμο που άρχισες και δεν είναι αργά. Εγώ πήγα στην πολιτική 47 χρονών, τόσο σε βλέπω για σένα. Λοιπόν, εντάξει, μην μου πεις πόσο είσαι. 47 χρονών πήγα στην πολιτική. Όταν πήγα, σε ποιον το είπα, δηλαδή, και μου είπα, μα είναι πολύ αργά. Κι όμως έμεινα, αν δεν κάνω λάθος, 24 χρόνια και τα υπόλοιπα είμαι πάλι εδώ. Δεν έχει σημασία αν το σώμα μου είναι στην Αθήνα. Είμαι παρόν. Πάντα διαβάζω, πάντα μαθαίνω, πάντα θέλω να ακούσω. Μιλάω με ανθρώπους, με φέρνουν αυτοί. Δηλαδή θέλω να προσφέρω περισσότερα και θέλω όταν τα παιδιά αυτά θα συνεχίσουν και ο γραμματέας και όλο ο φόρος, ο πολύτιμος που λέγεται Πασόκ Πρόεδρος,
είμαι πάντοτε μια φωνή αυτής της περιοχής στο κέντρο της Ελλάδας που είναι η Αθήνα. Δεν θέλω να... Αυτή η φωνή θα σταματήσει να σταματήσει τη ζωή. Θέλω να το ξέρω. Αυτά. Ευχαριστώ πολύ. Θα κοιτάξετε. Ευχαριστώ τον Υπουργό μας. Θεωρώ ύψιστη τιμή να προλογίσει ο Υπουργός Πασόκ. Τα τελευταία 50 χρόνια, αν δεν απατώμε, είσαι ο μόνος Υπουργός από Φλόρινα. Μόνο μόλις. Ο μόνος Υπουργός. Τα τελευταία 50 χρόνια. Μετά το Μόδι και το Μακρύ. Το Μακρύ. Είναι πάνω από 50, έχει δίκιο. Συγγνώμη Μιχάλη που δεν σε προσφώνησα πριν. Ευχαριστώ τον Μιχάλη Τσόσκο. Ευχαριστώ τον Λάζαρο τον Λαβασίδη, τον συνυποψήφιο που με τιμάει σήμερα εδώ. Γιατί πρέπει να συνεχίσει. Λάζαρο δεν σε είδα. Συγγνώμη, θα αναφερόμουν και σε προσωπικά. Αλλά θα τα πούμε στην ώρα σου. Εγώ αισθάνομαι περισσότερο πολίτης που διαμαρτύρεται για την κατάντια αυτού του τόπου παρά πολιτευτής. Έθεσε υποψηφιότητα σε μεγαλύτερη από σένα η ηλικία για συγκεκριμένους, μιλάω για την ηλικία της ταυτότητας, όχι για την βιολογική. Οι λόγοι που με οδήγησαν εκεί είναι ίσως το πλούσιο βιογραφικό μου, οι γνώσεις μου, με όλες τις φάσεις της ζωής, οι εμπειρίες μου, η εμπιστοσύνη που δείχνω στον καινούριο πρόεδρο Ανδρουλάκη, για την καινούργια αυτή προσπάθεια που γίνεται, νομίζω ότι γίνεται μια σοβαρή προσπάθεια, για την κομματική μου συνέπεια, γιατί εγώ ήμουνα στο Πασόκ και με το 48% είμαι και με το 4%, δεν έφυγα από το Πασόκ για να μην πάω με τους άλλους. Και περισσότερο από όλα αυτά για να διαμαρτυρηθώ για την κατάντια του τόπου μας. Σήμερα συνάντησα δύο τους φίλους στην Ομαρχία που μου είπαν ναι, μετά την συνέντευξη που είχα δώσει τη Δευτέρα στο Ράδιο Λέχοβο, ότι από τους άλλους υποψήφιους που έχουν περάσει από τα άλλα κόμματα, ίσως μην μόνο εσύ καταλαβαίνεις, εγώ βιώνω 50 χρόνια τα πάντα εδώ, τον ιδιωτικό τομέα, τον αγροτικό τομέα, τη δημόσια διοίκηση, τη τοπική αυτοδιοίκηση, τον πολιτισμό, το κόμμα. Έκανα αυτό τον ένα και κάτι μήνα ένα τίμιο προεκλογικό αγώνα έξω από κάθε κομματικό μηχανισμό και κάθε κομματική στήριξη. Βασίστηκα στις δυνάμεις μου, στους φίλους μου, τους συντρόφους που συμπορεύτηκα όλα αυτά τα χρόνια, σε όλη την κοινωνία της Περιφερειακής Ενότητας Φλόρινας που αναγνώρισε την προσφορά στον τόπο. Κατέβηκα για να βοηθήσω αυτή τη νέα προσπάθεια που κάνει το ΠΑΣΟΚ, ξοδεύοντας χρήματα όχι από το περίσσευμά μας, αλλά από το υστέρημά μας, σε ένα κόμμα που θεωρώ ότι και οι τέσσερις είμαστε ήρωες, που γνωρίζουμε εκ των προτέρων ότι στη Φλόρινα το ΠΑΣΟΚ δεν θα εκλέξει βουλευτή. Αυτό είναι πολύ σημαντικό. Θα πω πολύ σύντομα για το βιογραφικό μου. Έχω εργαστεί σαν αγρότης πάνω από 20 χρόνια καλλιεργώντας φασόλια και ακόμα συνεχίζω να δουλεύω σαν αγρότης. Διτέλεσα 15 χρόνια προϊστάμενος διεύθυνσης στο Δήμο Κάτω, στο νομικό πρόσωπο του Δήμου Κάτω Πινό και στο νομικό πρόσωπο του Δήμου Φλόρινας. Σε μια υπηρεσία στη Φλόρινα όπου είχα 110 υπαλλήλους, τη μεγαλύτερη υπηρεσία της Περιφερειακής Ενότητας. Νομίζω ότι τα πήγα καλά. Να περιευθολογήσω λίγο για την προσφορά μου όσο ήμουνα προϊστάμενος διεύθυνσης. Στο Δήμο Κάτω Κλινών, προσωπικά εγώ κατέβηκα στην Αθήνα το 2003 στον Γενικό Γραμματέα του Υπουργείου Εσωτερικού κάποιο Βαλασόπουλο και εξασφάλισα 100.000 ευρώ για τους παιδικούς των Δήμων Κάτω Κλινών για να αντικαταστήσω τις σκεπές που ήταν ακόμη με αμύαντο μέλενι
και να ανακατασκευάσω τα μπάνια και τις τουαλέτες και τις κουζίνες. Αυτή δεν ήταν δικιά μου δουλειά, την έκανα εγώ. Όταν ήμουν στο Δήμο Φλόρινας, στο νομικό πρόσωπο προϊστάμενος, το 2013 έβαλα ένα στοίχημα να εντάξω τους παιδικούς σταθμούς στο ΕΣΠΑ. Πολύ επίπονη προσπάθεια ήταν. Έπρεπε να βρω βάσει υλικά διατάγματα που ιδρύθηκαν 20 παιδικοί σταθμοί, στοιχεία μεταγεγραμμένα τα κτίρια στο υποθήκο φυλακείο, τα μισά ήταν, τα μισά δεν ήταν. Τέλος πάντων, μετά από 3 μήνες κατάφερα, έκτοτε ο Δήμος Φλόρινας από το 2013 μέχρι σήμερα για 10 χρόνια, παίρνει 500.000 ευρώ κάθε έτος εξαιτίας μου. Και αυτό το πρόγραμμα συνεχίζεται και θα συνεχίζει να παίρνει. Διετέλεσα Δημοτικό Σύμβουλο, όπως είπα, με την Όλγα Τιμούσιο, το 2006 μέχρι το 2010. Ασχολήθηκα πάρα πολύ με το συνδικαλισμό. Ήμουνα πρόεδρος των εργαζομένων στους παιδικούς σταθμούς πριν αυτοί υπαχθούν στους Δήμους. Όταν υπαχθήκαν στους Δήμους, ήμουνα για 9 χρόνια γραμματέας, γενικός γραμματέας του Συλλόγου της ΠΟΕΑ, του τοπικού Συλλόγου της ΠΟΕΑ, τα Περιφερικής Ενότητας Φλόρινας. Διετέλεσα για μια θητεία μέλος της ΑΔΕΔΗ, εκλεγμένος από πανελλαδικό συνέδριο της ΠΟΕΑ. Συμμετείχα σε ένα σωματείο δάσους υγειών, το ιδρύσαμε μαζί με τον Χρήστο τον Ναού και πολλούς άλλους, που είχαμε τα γνωστά προβλήματα με τις επιστροφές χρημάτων, με τις επενδύσεις με διέτηση δασών. Κατεβήκαμε με 3 διαφορετικές κυβερνήσεις από το 10 μέχρι το 19 για να λύσουμε το πρόβλημα, μια αδικία που γινόταν μόνο στη Φλόρινα. Το 2019 έκλεισα κάποιο ραντεβού με την από Καστοριά την κυρία Ολυμπία Τελιογερίδου, έκλεισα ραντεβού, με δέχτηκε. Όπου της εξέτασα το πρόβλημα, της είπα ότι γίνεται αυτό μόνο στη Φλόρινα. Έστειλε τη διευθύντριά της, να μην μακρηγορώ, και διαπίστωσε, ρωτώντας τις περιφέρειες της Ελλάδος, διαπίστωσε ότι πράγματι γίνεται μόνο στη Φλόρινα αυτό. Τη ζήτησα να γίνει μια τροποποίηση της ΚΙΑ της 800, όπου να μην επιστρέφουμε τα λεφτά της αρχικής επένδυσης, περιφράξεις, φυτέματα, συντήρηση και να επιστρέφουμε μόνο ένα μέρος από την απώλεια εισοδήματος, το οποίο σε χοντρικά, να σας πω, αντί να επιστρέφουμε 1.000 ευρώ, να επιστρέφουμε 100 ευρώ, το 10%. Πριν όμως σε αυτό το μπόρεσαν να επωφεληθούν από το μέτρο, πανελλαδικά βέβαια, η ΚΙΑ βγαίνει για όλη την Ελλάδα, μόνο το 15-20% των επενδυτών, γιατί τα άλλα είχαν απενταχθεί ήδη. Όσο λειτουργούσα στη διεύθυνση που ήμουνα και είχα επαφή με πολιτιστικούς συλλόγους, με αθλητικά κέντρα, γιατί σε όλα αυτά είχα τη διεύθυνση, με τα ΚΑΠΗ, με τη φιλαρμονική του Δήμου, ποτέ δεν ήρθε άνθρωπος από την κοινωνία της Φλόρινας, Περιφερειακής Ενότητας ενώ Φλόρινας, να μην παρεξηγηθώ, γιατί κάποιος μου είπε ότι δεν κατεβαίνεις για δήμαρχος, για χάρη συντομίας γίνεται αυτό, που να ρώτησα τι χρώμα είναι, τι κόμμα είναι, για να τον εξυπηρετήσω. Στήριζα τους υπαλλήλους μου στο έπακρο. Θα πω μόνο επιγραμματικά, για να μην κουράζω, 2 λόγια για το ΠΑΣΟΚ. Το ΠΑΣΟΚ που ντρεπόμαστε για τα κατορθώματά του, αντί να είμαστε υπερήφανοι, αντί να βγαίνουμε μπροστά και να υπερηφανευόμαστε για αυτά, δυστυχώς ντρεπόμαστε για αυτά που έγιναν. Για την αναγνώριση της εθνικής αντίστασης να μιλήσουμε. Για το ότι έβγαλε στο προσκήνιο τους μισούς Έλληνες οι οποίοι ήταν στο περιθώριο για δεκαετίες ολόκληρες. Για το ΠΑΣΟΚ που έκανε τους θεσμούς, το ΑΣΕΠ, το ΕΣΥ, το ΚΕΚ, το βοήθεια στο σπίτι. Το ΠΑΣΟΚ του παγκόσμιου κύρους, που εξαιτίας του παγκόσμιου κύρους πήραμε τους Ολυμπιακούς Αγώνες. Το ΠΑΣΟΚ της εθνικής υπερηφάνειας, της αποφασιστικότητας, ήταν εκείνο που είπε βυθίστε το χώρα. Δεν τόλμησε κανείς άλλος να το πει.
Των μεγάλων έργων πώς προανέφερε ο Γιώργος, το αεροδρόμιο του Σπάτων, τη γέφυρα Ρίου, Αντιρίου, την Εγνατία εδώ, την Αττική εδώ, εδώ, το μετρό της Αθήνας. Ήταν τεράστια έργα. Ένα παρόμοιο έργο δεν έχει γίνει σε καμία άλλη κυβέρνηση ποτέ στην Ελλάδα. Με πιο λίγα λόγια, έκανε την ψωροκόστενα, όπως τη γνωρίζαμε όλοι, μια σύγχρονη χώρα με ευημερία. Μπορώ να σας αναφέρω την διετία 9-11 που τόσο λιδωρηθήκαμε, τόσο κατηγορηθήκαμε, χωρίς να φταίμε, ψηφίστηκαν 100 νομοσχέδια, τα οποία ούτε ένα δεν έχει αλλάξει από τα 100, τα οποία το σύγχρονο ελληνικό κράτος στις κυβερνήσεις τα χρησιμοποιούν. Θα πω μόνο επιγραμματικά, δεν θα πω τα 100, θα πω 20 επιγραμματικά. Κατήργησε τις αμοιβόμενες επιτροπές του Καραμαλή. Τις θυμάμαι και στις 400, αν θυμάστε, επιτροπές που δημιούργησε. Έκανε εφαρμογή του προγράμματος Διάβλια. Το νόμο της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης. Την απογραφή των δημοσίων υπαλλήλων και συνταξιούχων. Μέχρι τότε δεν ξέραμε πόσοι δημόσιοι υπάλληλοι υπάρχουν στην Ελλάδα, πόσοι συνταξιούχοι. Τη δημιουργία της ενιαίας αρχής πληρωμής στο δημόσιο. Του πόθεν έσχες. Την ποινικοποίηση της φοροδιαφυγής του μαύρου χρήματος, του κράτη, του δικαίωμα ψήφους και εκλογής στα 18, την κατάργηση 77 φορέων του δημοσίου, το άνοιγμα 150 κλειστών επαγγελμάτων, το Ταμείο Εξοπλίσεις Δημόσιας Περιουσίας, της Ενιαίας Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων, της Νεανικής Επιχειρηματικότητας, μόνο επιγραμματικά θα κουράσω πολύ, του ΕΟΠΗ, της ηλεκτρονικής συνταγογράφησης, για εκείνη την ηλεκτρική συνταγογράφηση κυνηγήθηκε όσο τίποτα από τις εταιρείες και τους μεσάζοντες, γιατί χάσανε γύρω στα 9 δισεκατομμύρια ευρώ, μόνο από αυτό το μέτρο. Το κέντρο πιστοποίησης αναπηρίας, στα προγράμματα του ΟΑΕΦ, στην αγροτική πολιτική, την υπηρεσία οικονομικής αστυνομίας, την κατάργηση του τραπεζικού απορρίτου, το προγραμματικό συμβάσιο της βούλησης, της αποκατάστασης εμπιστοσύνης, της εμπέδωσης του TaxisNet. Αυτά είναι γύρω 20-30 από τα 100 που έκανε η κυβέρνηση του 9-12 που κατηγορηθήκαμε και φτάσαμε στο 4%, δυστυχώς, χωρίς να φταίμε. Δεν θα αναφέρω τίποτα, γιατί έχω ένα κατεβατό όλα αυτά για τα κακά της δεξιάς. Επίσης έχω ένα κατεβατά για τα κακά του ΣΥΡΙΖΑ. Θα πω ότι δεν θα αναφέρω αυτά. Θα αναφέρω μόνο τι κάνουν τα δύο μαζί κόμματα. Τα δύο μαζί κόμματα που λειτουργούν σαν ανώνυμη εταιρεία, σαν συνέτεροι, που βάλουν απέναντι το ελληνικό λαό. Ο ΜΕΝ ΣΥΡΙΖΑ κατέστρεψε τη μεσαία τάξη, η ΔΕ Νέα Δημοκρατία κατέστρεψε όλο το πρωτογενή τομέα και κατάφερε να ερημώσει, θα το πω παρακάτω. Λειτουργήσαν σαν συνέτεροι εννοώντας ότι ο ΣΥΡΙΖΑ ψήφισε τους νόμους και η Νέα Δημοκρατία τους εφάρμοζε. Βέβαια αυτό έγινε του πονηρού, γιατί αν αυτά όλα τα νομοσχέδια τα ψήφισε η Νέα Δημοκρατία θα είχαν κάψει όλη την Αθήνα και όλη τη Θεσσαλονίκη, οι ΣΥΡΙΖΕΙ. Ο ΣΥΡΙΖΑ τα πέρασε όλα αυτά χωρίς να ανοίξει μύτη και με μεγάλη χαρά τα εφάρμοσε η Νέα Δημοκρατία. Θα αναφέρω. Χειραγώγησαν καταρχήν και οι δύο τα μέσα μαζικής ενημέρωσης. Όταν εκλέχθηκε ο ΣΥΡΙΖΑ, γνωρίζουμε ότι χειραγώγησε όλα τα κανάλια, του ξέφυγε ένα Sky, τον οποίο του ρίχναν και καμιά βόμβα κάπου. Όταν βγήκε η κυβέρνηση Νέα Δημοκρατία, ο Μητσοτάκης, δεν του πλήττωσε ούτε ένα κανάλι. Τα χειραγώγησε όλα, πληρώνοντας αδρά. Και οι δύο έσχιζαν τα μνημόνια. Οι μεν στο Ζάπιο, οι άλλοι στις πλατείες, τα σκίσαν τα μνημόνια. Ο ΣΥΡΙΖΑ ψήφισε το χρηματιστήριο ενέργειας, η Νέα Δημοκρατία το εφάρμοσε. Ο ΣΥΡΙΖΑ ψήφισε τον νόμο Κατρούγκαλο, είναι και επίκαιρος. Ναι. Η Νέα Δημοκρατία τον κατηγορούσε, τον λιδωρούσε 4 ολόκληρα χρόνια. Δεν την εμπόδισε κανείς να τον αλλάξει, είχε την πλειοψηφία στη Βουλή. Τη βόλευε μια χαρά. Ψήφισε τη συμφωνία των Πρεσπών. Ο ΣΥΡΙΖΑ
θα την καταργούσε με ένα δημοψήφισμα Μητσοτάκης. Μόλις εκλέχθηκε, η πρώτη δήλωση που έκανε ήταν όχι μόνο θα τηρήσω τη Συμφωνία των Πρεσπών, αλλά και θα τη τιμήσω. Αυτή ήταν η δήλωσή του. Δέσμευσαν και οι δύο μαζί και υποθήκευσαν όλη τη δημόσια ταμείο, δημιουργώντας τη δημόσια περιουσία, δημιουργώντας το υπερταμείο. Ο ΣΥΡΙΖΑ ψήφισε τον ηλεκτρονικό πληστηριασμό, η Νέα Δημοκρατία τον εφάρμοσε. Ο ΣΥΡΙΖΑ έφερε το 2016 τα ΦΑΝΣ για τα κόκκινα δάνεια, η Νέα Δημοκρατία τα εφάρμοσε. Τα κόκκινα δάνεια, τα οποία τα πλήρωσε ο ελληνικός λαός με τις ανακεφαλοποιήσεις, το είχα κάνει μια ανάλυση σε μια ημερίδα που είχε γίνει. Στην Ελλάδα γίνανε 5 ανακεφαλοποιήσεις από το 9 έως το 15 των τραπεζών, που κόστησαν περισσότερο από τον προϋπολογισμό της χώρας μας. Εάν είχαμε αυτά τα λεφτά, η χώρα μας, που δώσαμε δώρο σε ιδιώτες και τις ανακεφαλοποιήσεις των τραπεζών, η χώρα μας δεν θα ήταν φτωχή. Και αυτοί πληρώσαμε με δικά μας, ήταν των πολιτών λεφτά. Το κράτος αυτό είναι οι πολίτες. Και οι ίδιοι που είχαν τα κόκκινα δάνεια, οι ίδιοι πληρώσανε για τις ανακεφαλοποιήσεις, δηλαδή πληρώσαν τα δάνειά τους στην ουσία, έμεσα. Διόρισαν και οι δύο τους περισσότερους μετακλητούς. Έκαναν και οι δύο τις περισσότερες αναθέσεις. Ο ΣΥΡΙΖΑ κατήργησε το πρώτη φορά αριστερά, κατήργησε τους συνταξίους των 300, 400 ευρώ και 500 το ΕΚΑΣ. Η Νέα Δημοκρατία το εφάρμοσε. Αφού είναι τόσο ταιριαχτή, εγώ θα έλεγα γιατί κάνουν τόση φασαρία ξαφνικά, μας αγαπήσανε, είμαστε μια περιζήτητη νύφη, το Πασόκ για να κάνουν συγκυβέρνηση, γιατί δεν κάνουν μεταξύ τους. Ας κάνουν μεταξύ τους. Και μάλιστα όχι μας ζητάνε να κάνουμε συγκυβέρνηση, μας ζητάνε και προγραμμία συμβόλαιο. Δηλαδή να δηλώσουμε εκ των προτέρων με ποιον θα πάμε. Ναι. Στη πολιτική προγραμμία συμβόλαιο η Υπουργέ μου καταλήγει σε αποτυχημένο γάμο, έτσι νομίζω. Θα θέλω να μιλήσω λίγο περισσότερο για τη Φλόρινα. Για την κατάντια της Φλόρινας. Η Φλόρινα μου έστειλε μήνυμα κάποιος βουλευτής ενεργεία, είπε συνεχίζουμε δυνατά. Ωραία, στο δρόμο του λέω, φτάσαμε στο πάτο, δεν υπάρχει πιο κάτω, πόσο πιο δυνατά. Το θυμάστε, Γιώργο Λιάννη, αυτό που έλεγε η Έλληνη στη Μελίνα, ότι τα σύνορα δεν είναι ποινή, είναι τιμή. Μετά από 30 και πλέον χρόνια τρίζουν τα κόκαλά τους γιατί τα καταντήσανε ποινή, τα σύνορα. Τα καταντήσανε ποινή. Απαξιώθηκαν όλοι. Καταρχήν με την ερήμωση, με την καταστροφή του πρωτογενούς της αγροτιάς και της πληροφορίας, ερήμωσε ο τόπος. Συνέβαλε η απολιγνητοποίηση, με αποτέλεσμα να υπάρχει πλήρης απαξίωση των περιουσιακών των περιουσιών των κατοίκων. Να σας πω ένα παράδειγμα. Τη Δευτέρα που μιλούσα στο Λέχοβο, ρώτησα τον κύριο Βούζα, του λέω, κύριε Βούζα, άμα σας χαρίζαν ένα σπίτι τώρα στο Κρατερό, στον Ακρίτα, στο Πολυπόταμο, στον Άγιο Βαρθολομαίο, θα το παίρνατε δώρο? Όχι. Γιατί δεν υπάρχει λόγος να το πάρεις ούτε δώρο. Δεν έχει καμία αξία, μηδενική αξία. Θα του είναι βάρος. Θα πληρώνει τα έμφυα, τη συντήρησή του, θα του είναι βάρος, γι' αυτό ούτε ζάπα. Απαξιώθηκαν τα πάντα. Βρήκα ένα κύριο εκεί στο Πολυπλάτανο, ήταν γνωστός μου, δεν γνώριζα κιόλας αν είναι Πασόκ, Νέα Δημοκρατία, τι είναι. Σταμάτησα να του μιλήσω, μου λέει, τι μου λες, μου λέει. Είχε ένα διόρροφο σπίτι, μηχανήματα, υπόστερα, αποθήκες, γκαράζ. Μου λέει, όλα αυτά τα έκανα με κόπο μια ζωή. Και αυτή τη στιγμή μου λέει, το ένα παιδί είναι στην Κύπρο και το άλλο στην Αγγλία και θα φύγω και εγώ όλοι στην Κύπρο για μεροκάμα του στα 59 μου, γιατί δεν βγαίνω με 600 ευρώ. Αυτή είναι η κατάντια, τα μισά χωριά. Τα μισά χωριά της Φλόρινας δεν έχουν πλέον καφενείο. Ο Πολυπλάτωνος δεν έχει καφενείο. Του λέω, πού να μαζευτούμε σε ένα... στο καφενείο, δεν υπάρχει καφενείο, έλα στο σπίτι μου. Λέω, πού να μάθω στο χωριό σου, Σαλόνισο.
Πήγα 4-5 σπίτια, τους είδα και έφυγα. Αυτή είναι η κατάδειά μας. Γνωστό είναι ότι ο πληθυσμός μειώθηκε 20% περισσότερο από όλη την Ελλάδα. Η ανεργία την παρουσιάζουν επίσημα στο 23%, στην πραγματικότητα είναι 50%. Στο τομάς δεν ξέρω πώς είναι, γνωρίζουμε ότι είναι όλοι ανέμοι. Πού να δούμε, σε ποιο υπάρχει ιδιωτικός τομέας, με την απολυτοποίηση και με την καταστροφή του πρωτογενούς τομέα, τελείωσαν τα πάντα. Για να καταλάβετε το μέγεθος της καταστροφής, ο γιος μου είναι 29 ετών. Μου έλεγε προχθές ότι δεν έχει ούτε ένα συμμαθητή στη Φλόρινα. Ούτε ένα συμμαθητή. Από την τάξη του. Ναι, ούτε ένα. Δηλαδή, άμα ήταν αυτό το όνειρό μας ολονών να φύγουν τα παιδιά από εδώ, μας το πούνε. Υπάρχει ανισότητα, ξέρουμε ότι είμαστε πολύ αδικημένοι λόγω του ψύχους, ξοδεύουμε πιο πολλά λεφτά. Δεν μας πειράζει που ξοδεύουμε πιο πολλά λεφτά, γιατί να πληρώνουμε φόρο πιο πολύ. Να το αναλύσω λίγο. Ένα σπίτι στην Αθήνα θέλει 500 ευρώ για να ζεσταθεί. Από αυτά το 54% είναι φόροι, δηλαδή τα 250 ευρώ. Γιατί ο κάτοικος της Νότιας Ελλάδας να πληρώνει 250 ευρώ φόρο και εδώ να πληρώνει 1500 και 2000 φόρο. Που αφορά το φόρο του πετρελαίου. Αυτό το φόρο να πω, για ποιο λόγο. Αυτό δεν είναι ισοτιμία. Να πληρώνει η μισή Ελλάδα, τα 2-3 της Ελλάδας να πληρώνει 250 ευρώ φόρο και εμείς να πληρώνουμε 1500-2000 φόρο. Νομίζω ότι μάλλον μας τιμωρούν για τα 70 χρόνια που προσφέραμε πρόχειρα την ενέργεια σε όλη την Ελλάδα. Δεχόμαστε τα πάντα μυρολατρικά στη Φλόρινα, δεν διεκδικούμε, δεν αγωνιζόμαστε. Να φέρω πριν να έρθει Γιώργος στη Φλόρινα, υπήρχε εδώ, ήταν η διεύθυνση του Τελωνίου. Τη πήγανε από εδώ στην Καστοριά, ενώ είχαμε δύο τελωνία, χωρίς να έχει τελωνία η Καστοριά. Η διεύθυνση έφυγε από εδώ και πήγε στην Καστοριά. Αυτό έγινε πριν 40-45 χρόνια, του λέω. Πήραν σε μια νύχτα μέσα τη σχολή Καβοντεχνών, μία από τις καλύτερες σχολές. Και δεν διαμαρτυρήθηκε. Τη Βαλκανικό, συγγνώμη. Δεν διαμαρτυρήθηκε κανένας. Εγώ είχα, τότε είχα καφέ μπαρ στο χρόνο, είχα οι καλύτεροι πελάτες μου ήταν οι σχολές Βαλκανικών σχολών. Ήταν πολύ καλό επίπεδο σπουδών. Δεν διαμαρτυρόμαστε καθόλου. Πριν από κάποια χρόνια, μας πήραν το δικαστικό σώμα από την εφορία και το μεταφέραμε στην Καστοριά. Άμα θέλουμε να κάνουμε να επιλύσουμε κάποια διαφορά, πρέπει να πάμε στην Καστοριά. Να σας πω το πιο απλό και πιο ξεφτυλισμένο, δεν μπορούμε να κάνουμε μεταβίβαση αυτοκινήτου στη Φλόρινα πλέον. Περιμένουμε την Πέμπτη να έρθει ο Σοφοκλής από τα Μίνδεο για να κάνουμε μεταβίβαση. Αυτό είναι κατάντια. Κατάντια. Υπάλληλος της Διεύθυνσης Συγκοινωνιών του Αμιντέου. Περιμένουμε να έρθει ο Σοφοκλής για να κάνουμε. Εγώ ήθελα να βγάλω άδεια στο τρέιλερ, ξεκίνησα από αρχές Δεκεμβρίου και τελείωσα τέλος Ιανουαρίου. Συναντήθηκα 3-4 φορές, κάθε Πέμπτη με ραντεβού κιόλας. Το πρώτο ραντεβού μου ήταν 12 Ιανουαρίου από αρχές Δεκεμβρίου για να βγάλω άδεια στο τρέιλερ. Είναι κατάντια, κατάντια. Δεν διαμαρτύρεται, δεν διεκδικεί. Βρέθηκα σε ένα τραπέζι με τους βουλευτές των άλλων κομμάτων. Τους λέω τα τελευταία 8 χρόνια κόψατε μια κορδέλα στο όλη την περιφερειακή ενότητα Φλόρινας. Όχι για μεγάλο έργο, για μια γέφυρα, για ένα ιατρείο, για ένα παιδικό. Κανένα. Για ποιο λόγο έχετε φιλοδοξία να ξανακατεβείτε. Δεν καταλαβαίνω τι. Από τι έχουν φιλοδοξία, αυτή η φιλοδοξία τους. Όσον αφορά για το τι πρέπει να γίνει για τη Φλόρινα, τα ανέφερε επιγραμματικά. Μόνο θα σχολιάσω μερικά πράγματα. Εάν πρέπει, το είπα και στο ραδιόφωνο αυτό, και δεν έχω κανένα πρόβλημα, κι ας με κατηγορήσουν ό,τι θέλουν, δεν έχω ανάγκη κανένα. Είπα, εάν πρέπει να είμαστε απομονωμένοι από δικά δίκτυα, εάν πρέπει να ερημώσουν τα χωριά μας,
Θα αναφέρω και ένα άλλο θέμα. Εάν πρέπει να πεθάνουμε όλοι εδώ από τη ρήγμανση, να μας το πείτε, να σηκωθούμε να φύγουμε, να πούμε στα παιδιά μας να φύγουν. Εάν όμως δεν πρέπει, πρέπει άμεσα η πολιτεία να κάνει πράγματα για το τόπο μας. Πράγματα που γίνονται με καθόλου λεφτά, με λίγα λεφτά και με περισσότερα λεφτά. Θα αναφέρω για την ρήγμανση ένα θέμα που επίσης το θεωρώ φοβερό. Έχουμε τη μεγαλύτερη θνησιμότητα από καρκίνο στην Περιφερειακή Ενότητα Φρόνες από όλη την Ελλάδα. Ζήτησε από τον διοικητή του νοσοκομείου να ζητήσει από το Υπουργείο Υγείας να κάνει μια επιδημιολογική μελέτη. Γιατί συμβαίνει αυτό το πράγμα? Είναι από τις καμινάδες μας που καίνε τριγύρω σε όλα τα χωριά. Ξέρετε ότι στα χωριά του κάμπου καίνε κάρβουνα μέσα στις κουζίνες και στους σαλόνους, στις σόμπες. Είναι φοβερά ανθυγιεινό. Φταίει, τώρα θα πω για το, φταίει η καμινάδα από το θερμοελεκτρικό του Δήμου. Ναι. Να γίνει μια μελέτη, εάν φταίει, να τους υποχρεώσουμε να βάλουν φίλτρα, να το εξυγχρονίσουμε. Δεν λέμε ούτε να κλείσει, ούτε θέλουμε να ψοφήσει κάτι από τον γείτονα, αλλά δεν μπορεί να κλείνουμε ένα θερμοελεκτρικό που είναι της καλύτερης τεχνολογίας αντιρρυπαντικής στην Ευρώπη, να πηγαίνουμε το κάρβουνο απέναντι και να μας φέρνει την αρρώστια εδώ. Δηλαδή δεν θα πρέπει να διαμαρτυρηθούμε. Δηλαδή μέχρι τώρα στη Φρόνα δεν είχαμε δικαίωμα στη ποιότητα ζωής. Δηλαδή τώρα δεν έχουμε ούτε στη ζωή δικαίωμα. Και δεν, δηλαδή και αυτό μυρολατρικά. Τι να κάνουμε, πέθανε. Δηλαδή έλεος. Θα αναφέρω μόνο κάτι, δεν θα αναφέρω για τα υπόλοιπα, δηλαδή δεν θέλω παραπάνω να κουράσω. Έχω μια πρόταση, κύριε Υπουργέ μου, για την θέρμανση στη Φλόρινα. Γνωρίζουμε τώρα το μεγάλο πρόβλημα της Φλόρινας είναι η θέρμανση. Αυτό είναι ο πόνος μας. Εγώ ήρθα εδώ το 1971 να πάω στο γυμνάσιο, πρόσφατα, και προδίδω και την ηλικία μου. Το μεγάλο προσοδοφέρες. Ναι, και όταν ήρθα εδώ, ακόμα στις πολυκατοικίες και έβαλε κάρβουνο. Μέχρι το 5ο όροφο βρωμούσε τα διαμερίσματα κάρβουνο. Μετά είπαν αυτό είναι βρώμικο, θα βάλουμε μαζούτ. Λέβητες, καυστήρες, δεξαμενές, μαζούτ. Κράτησε 10 χρόνια, 12. Αυτό είναι πολύ καρκινογόνο. Τώρα θα βάλουμε πετρέλαιο. Λέβητες, καυστήρες, δεξαμενές. Το πετρέλαιο τότε ήταν 28-30 λεπτά. Οι τσέπες μας ήταν γεμάτες με λεφτά και για πλάκα βάζαμε ένα τόνο πετρέλαιο. Δεν σκεφτόμασταν. Κόστιζε όσο μια βραδιά στα μπουζούκια. Δεν σκεφτόμασταν. Άρχισε να κρυβαίνει το πετρέλαιο, άρχισαν να ελαττώνονται τα εισοδήματά μας. Τώρα θα ψάξουμε άλλες μορφές ενέργειας, ψάξουμε πέλετ, σόμπες, πέλετ, αποθήκευση. Και αυτό δεν κάνει. Ξύλα, λέβητες, όχι απλούς, όχι πυρόλυσης, όχι αποθήκευση για ξύλα. Πάει και αυτό. Αντλίες θερμότητος, κάποιοι δοκιμάζαμε. Το 2006-2007-2008, αν θυμάσαι, όλα ψηφίσαμε. Παίρναμε αποφάσεις στο Δημοτικό Συμβούλιο για την τηλεθέρμανση που ποτέ δεν ήρθε. Βέβαια το κράτος πλήρωσε κανένα 20 εκατομμύρια να φέρει σωληνώσεις μέχρι το βιολογικό σταθμό, οι οποίες θα μείνουν αιωνίως θαμμένες, χωρίς κανέναν λόγο. Τώρα έχουμε ένα καινούριο φρούτο του φυσικού αερίου. Δεν γνωρίζουμε, συμφέρει, δεν συμφέρει, θα συμφέρει, δεν θα συμφέρει το φυσικό αέριο. Και πού θα πάει το φυσικό αέριο? Θα πάει στο Αμενοχώρι, Αμοχώρι, Φλόρινα και μετέπειτα Μελίτη. Αυτά προβλέπονται προς το παρόν. Θα επιβαρυνθεί 4.000 κάθε κάτοικος για τη σύνδεση. Θα σε υποχρεώσουν ό,τι άλλη μορφή ενέργειας έχει στο υπόγειο να τη ξυλώσεις. Δεν μπορεί να συμπάρχει λίγο αέριο με άλλες μορφές ενέργειας. Ένα τυχές εγχείρημα. Και πες ότι είναι συμφέρον. Τα υπόλοιπα 80 χωριά της Φλόρινας που αποτελούν το μισό πληθυσμό της περιφερειακής ενότητας δεν έχουν δικαίωμα σε αυτό. Μήπως θα πάει στο Πολυπόταμο, μήπως θα πάει στη Πρέσπα, μήπως θα πάει στο Λέχο, το φυσικό αέριο.
Δεν πρόκειται. Εγώ λέω δεν θέλουμε τίποτα από όλα αυτά, ούτε επιδότηση πετρελαίου θέλουμε, ούτε επιδότηση ξύλου θέλουμε, ούτε τίποτα από όλα αυτά. Μέσα από τα λεφτά της απολιγνητοποίησης, χωρίς να βάλει λεφτά από την τσέπη το κράτος, μπορεί να κάνει το εξής. Μια οικογένεια για την κατανάλωση ρεύματος και θέρμανσης χρειάζεται μια μονάδα φωτοβολταϊκών 20 kW. Να κάνει το κράτος σε κάθε χωριό, ανάλογα με τα νοικοκυριά, ένα πάρκο τέτοιο. Να κάνει δηλαδή τις υποδομές στο κράτος, να φέρνει μέχρι και τις καλωδιώσεις, την περίφραξη, να βάλει τους μετασχηματιστές, να ενισχύσει τα δίκτυα. Οι δε πολίτες να πληρώσουν το κόστος των φωτοβολταϊκών. Με ένα δάνειο, χαμηλότοπο ή άτοπο. Ποιο νοικοκυριό δεν θα πλήρωνε 1.000 ευρώ όταν έχει μέσα στα 1.000 ευρώ εξασφαλισμένη την κατανάλωση ρεύματος και τη θέρμασή του. Νομίζω με αυτό το μέτρο θα συμφωνούσε και ο Μητσοτάκης, γιατί θα βάλει τους ολιγάρχες για να τα κατασκευάσουν. Να αναφερθούμε και σε αυτό λίγο. Εδώ και 3 χρόνια, 4, προηγούνται οι αιτήσεις ενός μεγαβάτ και άνω. Ποιος αγρότης, ποιος παραγωγός, ποιος μικρός θα βάλει πάνω από ένα μεγαβάτ, με αποτέλεσμα να παίρνονται οι άδειες μόνο στους ολιγάρχες. Θέλω για τη Φλόρινα να μην μετράμε ποτέ όποιος ασχολείται με τα κοινά, εγώ τουλάχιστον έτσι είχα μάθει, το πολιτικό κόστος όταν πρόκειται για το τοπικό συμφέρον. Πρέπει να συγκρουστούμε τελικά με ό,τι κρατάει τη Φλόρινα δεμένη με το παρελθόν και την οπισθοδρόμηση. Δεν γίνεται άμα δεν συγκρουστούμε. Πρέπει να μας γίνει η διεκδίκηση, να μας γίνει αιμονή. Ευχαριστώ πολύ για την παρουσία σας.